Στίλιε Πνεύματος της εγρατίας, στίλος Ασημός της εκκλησίας, στίλιονε ανεβήκτισμα. Υπότιτλος κατοικητήριον όφης του πνεύματος Πατερός Ιεχριστόν των Θεών Υκετευέ δωρή σας Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί και ακροατές, όλοι εσείς που ακούτε τις εκπομπές μας και στηρίζετε αυτήν την προσπάθεια. Μας αξιώνει ο Θεός και πάλι να είμαστε μαζί με το καινούριο μας αυτό βίντεο και θα μιλήσουμε για τον Άγιο Στυλιανό τον Παφλαγώνα, τον Προστάτη των Παιδιών. Τον Άγιο Στυλιανό είναι καλό οι γονεί να τον επικαλούνται και να προσεύχονται σε Αυτόν για να φυλάει τα παιδιά τους να τους δίνει υγεία πνευματική και σωματική και για να έχουν καλή πρόοδο στην καταχριστόν ζωή. Είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θεραπεύει τα ασθενή παιδάκια. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε και προσευχή την οποία μπορείτε να λέτε για να έχει καλά ο Θεός τα παιδιά σας. Ας έρθουμε τώρα στον βίο του Αγίου στη Λιανού. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δόθηκαν στους χριστιανούς είναι το χάρισμα των Ιάσεων, το οποίο ως μία άμεση απόδειξη της φιλανθρωπίας του Θεού δεν έπαυσε να εκδηλώνεται όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος, ψυχικός ή σωματικός. Το χάρισμα των Ιάσεων έλαβε και ο Όσιος στη Λιανός ο Παφλαγών και μάλιστα θεραπεύει τα άρρωστα παιδάκια Γι' αυτό και εικονίζεται στην αγκαλιά του να κρατάει με στοργή προστατευτικά ένα φασκιωμένο βρέφος, το οποίο τον κοιτάζει με τέτοιο τρόπο, λες και τον νικετεύει να το θεραπεύσει από την ασθένεια που το βασανίζει. Το ηλιτάριο που κρατά στο χέρι του ο Όσιος δείχνει ότι από το Χριστό έλαβε αυτό το χάρισμα, να θεραπεύει δηλαδή τα παιδάκια πέδων θύλαξ πέφικα, Χριστού το δώρον. Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην περιοχή της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας, γι' αυτό και λέγεται Παφλαγών, και οι γονείς του ήσαν ευσεβείς πλούσιοι, οι οποίοι τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από μικρό παιδί αγωνίστηκε να στολίσει την ψυχή του με πολλές αρετές παρόλο που στο σπίτι του είχε άφθονα υλικά αγαθά, ο ίδιος ζούσε με σεμνότητα και σοφροσύνη. Είχε σάρκα ανθρώπινη και μέσα στον κόσμο κατοικούσε, όμως ούτε από τις επιθυμίες της σάρκας ηλκύστηκε, ούτε από οποιαδήποτε ματαιότητα του κόσμου σαγηνεύθηκε. Σε πολύ νεαρή ηλικία, αφού έχασε και τους δύο γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχού και αφοσιώθηκε στο Θεό, εγκατέλειψε τον κόσμο και ανεχώρησε σε κάποιο μοναστήρι. Έγινε μοναχός και γρήγορα ξεπέρασε όλους τους άλλους μοναχούς στους αγώνες της ασκήσεως και απόκτησε πολλές και μεγάλες αρετές. Ύστερα, φλεγόμενος να ασκηθεί μόνος του, με την ευλογία του ηγουμένου, έφυγε από το κοινόβιο και αποσύρθηκε σε κάποια σπηλιά στο βουνό ψηλά. Εκεί ο θαυμαστός ασκητής της Παυλαγωνίας κατόρθωσε να γίνει ένα πραγματικό παιδί του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο τόσο πολύ ευηρέστησε με τους υπεράνθρωπους ασκητικούς αγώνες του, ώστε ο Θεός έστελνε άγγελό του να του φέρνει τροφή και να τον ενισχύει. Πόσα χρόνια έμεινε άγνωστος και αφανής δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι μαθεύτηκε πως ο ασκητής της Παφλαγωνίας στη είχε γίνει σκεύο της εκλογής του Θεού. Πάρα πολλοί ήσαν αυτοί οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν κοντά του και να του ζητούν άλλοι την μεσητεία του και άλλοι την διδαχή της πνευματικής του εμπειρίας. Ο Όσιος Στιλιανός με ταπεινό φρόνημα, προσπαθούσε να τους μεταδώσει κάτι από την αγάπη του προς τον ουράνιο πατέρα πλήθη ολόκληρα ανηφόριζαν προς τον Όσιο και εκεί άφηναν στα πόδια του τα δάκρυα του πόνου και τις ηκεσίες της αγωνίας τους και ο Όσιος σαν πραγματικός αδελφός τους συμπαραστεκόταν. Πάρα πολλά ήσαν τα θαύματα του Οσίου στη Λιανού που όχι μόνο παρηγορούσε αλλά και θεράπευε τις ασθένειες των ψυχών και των σωμάτων ιδιαίτερο όμως τον Όσιο τον συγκινούσαν τα αθώα παιδάκια, που άρρωστα τα έφερναν οι μητέρες τους για να τα θεραπεύσει. Τα έπαιρνε αυτό στην αγκαλιά του, έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε τον Χριστό να τους δώσει υγεία και το θαύμα γινόταν, γιατί ήταν η κεσία και κραυγή του παιδιού προς τον πατέρα, του πιστού και αφοσιωμένου μαθητή προς τον ουράνιο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Τα χρόνια όμως περνούσαν και ο θαυμαστός ερημίτης της Παφλαγωνία έδειγνε πως θα έφτανε στο τέλος της επίγειας ζωής του. Ήδη υπέργυρος και κατάλευκος από την αγιότητα, καρτερούσε την μεγάλη ώρα της εξόδου του, την ώρα δηλαδή που σαν ένα παιδί με χαρά θα έσπευδε να πέσει στην αγκαλιά του ουρανίου πατέρα του. Όταν αυτή η ώρα έφτασε, ο Θεός του την αποκάλυψε νωρίτερα και εκείνος με Αγία Λαχτάρα την καρτερούσε. Κοιμήθηκε ειρηνικά και το πρόσωπό του την ώρα της εκδημίας του έλαμψε σαν τον ήλιο και αμέσως χορός Αγίων Αγγέλων παρέλαβε την Αγία του ψυχή. Οι ουρανοί πανηγύριζαν για την εκεί μετάβασή του, αλλά η γη την μεγάλη του απώλεια. Οι Άγιοι όμως δεν πεθαίνουν δίκαιοι εις τον αιώνα ζώση όπως μας λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Ζούνε στον αιώνα οι Άγιοι. Έτσι και ο Όσιος Τηλιανός ζει στον αιώνα και η αγκαλιά του θα παραμένει πάντα γεμάτη, πάντα θερμή, πάντα ανοιχτή για όλα τα βρέφη και όλα τα παιδάκια. Ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας μας, του έδωσε αυτό το χάρισμα να είναι άγρυπνος φύλακας και προστάτης όχι μόνο των βρεφών και των νηπίων, αλλά όλων των παιδιών. Τέλος, ο Όσιος Στυλιανός σπέβδει να υποστηλώσει με την χάρη του τις ετοιμόρροπες χριστιανικές οικογένειες, να στηρίξει την πίστη, να τους στυλώνει όλους στην αρετή, ως στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Να τον παρακαλούμε και εμείς να μας στυλώνει να μας εδρεώνει στην ορθόδοξη πίστη μας, στην μετάνοια και στην εν Χριστώ ζωή γενικότερα. Όσοι γονείς έχουν παιδάκια τα οποία βρίσκονται σε ασθένεια, ας ανάψουν ένα κερί στον Άγιο Στυλιανό, ας κάνουν ένα κομποσκίνι, Άγιε του Θεού Στυλιανέ, πρέσβε υπερημών. Ας κάνουν το σταυρό τους στον Άγιο, ας τον παρακαλέσουν και όταν προσευχόμαστε με πίστη, το θαύμα γίνεται. Όταν προσευχόμαστε για κάτι, πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας ολόψυχα ότι ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ας κάνουμε εμείς το ανθρώπινο δυνατό που μπορούμε μία προσευχή, ένα κομποσκίνι, ένα κεράκι στον Άγιο Στυλιανό, μία λαμπάδα στην χάρη του για να βοηθήσει τα παιδάκια τα άρρωστα ας έχουμε μετάνοια, ας έχουμε καθαρή ορθόδοξη πίστη, ας προσπαθούμε να ζούμε όπως λέει ο Χριστός και όλα τα άλλα που δεν μπορούμε να κάνουμε θα τα κάνει ο ίδιος ο Χριστός μας. Ο Θεός μας να σας δίνει δύναμη και ευλογία, η Παναγιά μας να σας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της, και ο Άγιος Στυλιανός να σας εδρεώνει στην πίστη, να σας δίνει δύναμη στον αγώνα, και να βοηθά και να προστατεύει όλα τα παιδάκια του κόσμου, μικρά και μεγάλα. Να είστε καλά, χαίρετεν Κυρίο πάντοτε.